Λοιπόν, πάμε και στο Σπύρο Αλεξανδρή. Να δούμε τα αστυνομικά μας. Θα ξεκινήσουμε από τα Πατήσια, από μια δολοφονία που είχαμε εκεί. Άγρια δολοφονία, πραγματικά. Για πάμε, Σωτήρη μου, για πάμε. Σπύρο, συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα. Πρόκειται για έναν 27χρονο άνδρα με καταγωγή από την Κούβα, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα στο διαμέρισμά του από τον φερόμενο ως σύντροφό του, 36 ετών, και αυτός με καταγωγή από την Κούβα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στη μία το μεσημέρι, αναστάτωσε τη γειτονιά, προηγήθηκε ένας έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών και ο 36χρονος μαχαίρωσε τον 27χρονο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του, καθώς με το ίδιο μαχαίρι της δολοφονίας καρφώθηκε στον θώρακα στην περιοχή της Καρδιάς, στην οδό Λεμεσού, στα Πατήσια έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Στη συνέχεια, να πούμε, ο 36χρονος ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, βρίσκεται μέχρι και αυτήν την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν μια ερωτική αντιζηλία. Ο 36χρονος φέρεται να έχει έρθει στη χώρα πριν από 5 ημέρες για να συναντήσει τον φερόμενο σύντροφό του, με τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα είχαν παντρευτεί κιόλας στην Αμερική. Να πούμε ότι οι αρχές έχουν λάβει καταθέσεις από το περιβάλλον του θύματος και αναμένεται, περιμένουν να γίνει καλά ο δράστης, ούτως ώστε να πάρουν και από αυτόν κατάθεση και να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, να ξεκαθαρίσει το τοπίο.